Τώρα είναι μαζί μα ο Στέφανο Ήρσο, γιατί έχουμε καλά νέα από τη σημερινή έξοδο τη Ελλάδα στι αγορέ. Υπερκαλύφθηκε το ποσό που ζητούσε το οικονομικό επιτελείο. Ε, πόσα πήραμε τελικά, πόσα ζητούσαμε, πόσα μα προσέφεραν, Πόσα πήραμε. Ακριβώ ήταν η πρώτη έξοδο τη Ελλάδα στι αγορέ για το 2023. Ήταν εντυπωσιακή η ζήτηση για το δεκαετέ ελληνικό ομόλογο. Πάμε να δούμε κατευθείαν του αριθμού. Οι προσφορέ ήταν πάρα πολύ, πολύ μεγάλε. Πριν διόριστηκαν 21,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, γίνεται καθάριση συνεχώ. Πληροφορίε λένε ότι μπορεί να φτάσουμε ακόμα και τα 30, 30 δισεκατομμύρια. Αντλήθηκαν για το ελληνικό δημόσιο. Ζητούσαμε 2,5 Αντλήθηκαν για το ελληνικό δημόσιο 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αρχικό στόχο ήταν 2 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ, όπω είπε. Με τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ καλύπτεται το μισό του δανειακού προγράμματο της Ελλάδα για το 2023. Αυτά δείτε το 2023. Ακριβώ. Το τελικό επιτόκιο κλείδωσε στο 4,4 από 4,5 που ήταν το αρχικό ε, επιτόκιο, πολύ μακριά βέβαια από το 1,83 ναι, ναι, που ήταν πέρσι στην έκδοση ακριβόντα. του δεκαετούς ομολόγου. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έτρεξε για να προλάβει τις νέε αυξήσεις επιτοκίων. Έχουμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάει στα 3,25 το βασικό επιτόκιο από 2 που είναι τώρα. Κανένας δεν ξέρει αν θα πέσει μετά ή αν θα συνεχιστεί η αύξηση. Οπότε έτρεξε να αντλήσει φτηνό χρήμα για το ελληνικό δημόσιο. Ο ίδιο ο Υπουργό Οικονομικών, ο Χρήσου χαρακτήρισε επιτυχή την έκδοση του δεκαετού ομολόγου. Μάλιστα. Οπότε ήταν μια επιτυχή. Σα ευχαριστήσουμε, Στέφανο Ισκο...